Επιστροφή στο Ηράκλειο, καλημερίζοντας τον κύριο Λευτέρη Πετράκη. Κύριε Πετράκη, καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Α, ναι, χρόνια πολλά. Να είστε γερός κι εσείς και δυνατός. Το σωματείο σας, κύριε Πετράκη, ή ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων, για άλλη μία φορά, έχετε βέβαια συναντηθεί με τον Δήμαρχο, φωνάζει και λέει ότι αναζητείτε λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τις πιάτσες των ταξί. Μπορεί ναι, μεν, να επικεντρώνεστε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και όποιος περνάει από εκεί το ξέρει, το τι γίνεται στην πλατεία 18 Άγγλων, Μητσοτάκη 18 Άγγλων. Αλλά κύριε Πετράκη, ούτως ή άλλως το κυκλοφοριακό είναι αγκάθι για τους δρόμους του Ηρακλείου. Φαίνεται εσαΐ αυτοκίνητα, κολονάκια, πιάτσες ταξί, πεζί, μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, κυκλικά, όλα μπερδεμένα σε μια πόλη που η λύση του προβλήματος δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για να επιληθεί. Το βασικό δεν είπατε. Τρενάκια. Τρενάκια, μάλιστα. Τέσσερις νέες άδειες έδωσε την περασμένη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Χωρίς μελέτες, χωρίς τίποτα. Πού θα πάνε αυτά? Τι θα γίνει μες στο Ηράκλειο με τόσους τουρίστες που έχουμε το καλοκαίρι? Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο στενά το κέντρο του Ηρακλείου ή η παραλιακή λεωφόρος που μπορεί και κάποια συγκεκριμένα σημεία της που μπορεί να στενάζουν, αλλά αν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να κινηθεί μέσω αντιστάσεως, μέσω κνωσού, ανεβαίνοντας μέχρι και πάνω ψηλά, ή όποιος αναζητεί σε παράλληλους δρόμους εναλλακτική λύση, πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πρέπει να γνωρίζει καλά το Ηράκλειο για να μπορεί να κυκλοφορήσει. Κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει και μπαίνει πρώτη ή δεύτερη φορά μέσα στην πόλη, θα δυσκολευτεί αφάνταστα. Θα δυσκολευτεί. Είπα προηγουμένως για τα τρενάκια. Δώσανε 4 άδειες και υπάρχει και μία 5, τα οποία όλο το καλοκαίρι θα δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη. Έχετε φανταστείτε ότι δεν μπορεί να συμβεί? Με ανοιχτά λεωφορεία, με ταξί, με το αστικό λεωφορείο, με τουριστικά λεωφορεία που θέλουν να πλησιάσουν το μουσείο. Μάλιστα. Πού θα πάνε όλα αυτά? Μια μελέτη, μια κυκλοφοριακή μελέτη ουσιώδες δεν έχει υπάρξει. Πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αδειοδοτούμε, γιατί έτσι πρέπει να αδειοδοτήσουμε, για να μην πάμε πιο, να μην το πιάσουμε εις βάθος. Ναι. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά ανεξέλεγκτα? Και πάμε στο κομμάτι το οποίο είπατε για τις 18 Άγγλων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πύλη εισόδου και εξόδου της πόλης που είναι σήμα καλαδραθέν. Το λέω συνέχεια. Για την πόλη του Ηρακλείου. Τη γνωρίζουν από άκρη σ' άκρη όλος ο κόσμος, όλο το νησί, όλοι οι επισκέπτες που έρχονται. Έχει ιστορική αξία αυτό το μέρος. Επιτρέπεται να γίνεται αυτό το μπάχαλο? Είναι τόσα τετραγωνικά εκεί αυτή η πλατεία που εάν την μοιράσουν σωστά θα μπορούν να εξυπηρετηθούν, όλοι. Δεν θέλουν να το κάνουν. Γιατί? Η επιστολή που στείλαμε προχθές, στείλαμε στον Δήμαρχο ως ο ανώτατος άρχοντας αυτής της πόλης να αναλάβει πρωτοβουλίες. Και προς τιμήν του έχει καλέσει μια σύσκεψη την Τρίτη το μεσημέρι 12.30 ώρα στο Δήμο. Αύριο δηλαδή. Με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Από την περιφέρεια ζητήσαμε να είναι παρόν ο αντιπεριφερειάρχης, ο διοικητής τροχείας, το λιμενικό, ο οργανισμός λιμένα, όλοι μαζί να βρεθεί λύση. Ναι. Ξέρουμε που πονάει η περιοχή, θα αναπτύξουμε τα προβλήματα. Πιστεύω να βρεθεί λύση αύριο. Αλλά να υπάρχει θέληση. Ναι. Αν δεν υπάρχει θέληση, δεν γίνεται το πρόβλημα. Για εξηγήστε μας και για αυτούς που σας ακούν αυτή την ώρα, βρίσκονται στο αυτοκίνητο, ακούν με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που μπορεί να μην είναι μόνο οι συναδελφοί σας, αλλά να είναι και εκείνοι οι οποίοι κατοικοεδρεύουν ή χρησιμοποιούν την περιοχή. Αν μοιραστεί, λέτε σωστά, τότε μπορεί πραγματικά να υπάρξει ανάσα. Τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Πετράκη? Το βασικό είναι η ανεξέλεκτη στάθμιση. Ακόμα και 6 ώρα το πρωί να πάτε και 5 ώρα το πρωί να πάτε, βλέπετε στο συγκεκριμένο σημείο και υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα. Άρα λοιπόν σε κάποιον ανήκουν αυτά. Ναι, αλλά η πόλη πρέπει να λειτουργήσει, η πλατεία πρέπει να λειτουργήσει. Να υπάρχει μια σωστή ταξινόμηση. Εγώ πιστεύω πως χωράνε όλοι εκεί πέρα. Δεν μπορούν να αφήνει κάποιος αυτοκίνητο του για να πάει στο κέντρο της πόλης να κάνει τα ψώνια του. Υπάρχουν άλλες θέσεις στάθμισης. Και οι επιχειρηματίες που είναι στην περιοχή
και αυτοί να πάρουν το χώρο που τους αναλογεί, αλλά μέχρι ένα σημείο. Να εξυπηρετούν και οι ψαράδες απέναντι. Γιατί θέλουν να πουλήσουν τα ψάρια τους. Και το λεωφορείο το ανοιχτό θέλει να σταματήσει να αφήσει τους επιβάτες. Και εμείς πρέπει να παραλάβουμε για να τους πάμε στον προορισμό τους αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ταξί. Δεν μπορεί όλοι να βολεύονται και μόνο το ταξί να μην υπάρχει θέση στάθμισης. Και στο κάτω-κάτω να το πούμε γελιώς. Υπάρχουν σημάνσεις οι οποίες απαγορεύονται η στάση στάθμιση. Και τι γίνεται αυτό το μπάχαλο. Εγώ σε αυτά τα προβλήματα ζητάω λύση. Εφόσον υπάρχουν σημάσεις, γιατί καταστρατηγούνται. Κάποιος πρέπει λοιπόν να αναλάβει. Δεν θα μου ζητάνε εμένα ευθύνες αύριο το πρωί γιατί οι ταξιδιώτες αγανακτήσανε και αντιδράσανε. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό. Να πάνε να ζητήσουν ευθύνες αλλού. Σε μένα όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ ευθύνες εγώ. Μάλιστα. Να σας πω, αυτό το μήνυμα το οποίο περνάτε, υπάρχει λύση αρκεί να θέλουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο δυνατό που έχετε να πείτε ετούτη εδώ την ώρα, βάζοντας πρωτίστως μέσα και το δικό σας τον κλάδο. Αυτό είναι τίμιο, έτσι ακούγεται, τίμιο. Στο λιμάνι μέσα στον επιβατικό σταθμό, την προηγούμενη χρονιά που ερχόταν τα κουραζιερόπλια, γινόταν το μπάχαλο. Αναλάβανε πρωτοβουλία όλοι μαζί, ο λιμενάρχης, ο διοικητής της τροχιάς του λιμανιού, ο κ. Αγκυφαντάκης, ο οργανισμός λιμένα, και ταξινομήσανε τον καθένα στη θέση του. Σε συγκεκριμένο σημείο τα ανοιχτά λεωφορεία, σε συγκεκριμένο σημείο τα ταξί, το τρένο, το αστικό λεωφορείο απ' έξω. Mm-hmm. Και εχθές το πρωί που ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν 4 κουραζιερόπλια, υπήρχε μια ωραία εικόνα. Ενός του λιμανιού. Βεβαίως. Αυτό που γινόταν την προηγούμενη χρονιά με το γιουσουρούμα πάνω στον εμβατικό σταθμό και ο ένας να τραβάει τον επιβάτη, τον επισκέπτη στην πόλη. Να τον τραβάει για να τον πάρει, να τον μεταφέρει με το ανοιχτό λεωφορείο, να τον μεταφέρει με το ταξί. Αυτό ήταν τρελό. Δεν ήταν εικόνα αυτή που αρμόζει σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Χθες μπήκανε τα πράγματα, όντως μπήκανε τα πράγματα στη θέση τους. Mm-hmm. Και ο καθένας είναι στο πόστο του. Και αυτό που θέλει να επιλέξει ο επιβάτης, αυτό θα επιλέξει. Μπορεί να μετακινηθεί προς την πόλη πλέον. Όχι να τον τραβάει ο ένας και να γίνεται το αλαλού μέσω λιμάνι. Μάλιστα. Ευελπιστείτε ότι στην αυριανή την ημέρα που είναι αυτή η συνάντηση θα υπάρξει αυτή η καλή διάθεση, κύριε Πετράκη, έτσι ώστε να βρεθεί λύση για ένα συγκεκριμένο σημείο. Γιατί η συνάντηση δεν έχει να κάνει συνολικότερα για το κυκλοφοριακό, αλλά για το τι γίνεται στην Παραλιακή και πλατεία 18 Άγγλων. Ναι, εγώ ευελπιστώ ότι αύριο, εφόσον θα είναι παρόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δεν υπάρχει κάποιος άλλος πιο αρμόδιος από αυτούς για να δώσουν λύση. Εάν δεν δώσουν λύση και αύριο, ειλικρινά σας μιλάω ότι δεν θα ξανανακατευτώ πουθενά. Μάλιστα. Θα το αφήσω το θέμα και θα κάθομαι από μια μεριά να κοιτάω. Λοιπόν, αύριο έχουν κληθεί. Δεν θα καθόλου. Αύριο λοιπόν έχουν κληθεί. Ο Δήμαρχος είχε καλέσει την περιφέρεια, τον Όλη, θα είσαστε εσείς. Το λιμεναρχείο, η τροχέα, ναι. Τα τουριστικά λεωφορεία από ό,τι γνωρίζω, το αστικό σίγουρα. Ναι. Αυτοί όλοι θα είναι. Μάλιστα. Μπας και κάτι βρεθεί, μπας και κάτι γίνει προκειμένου να βρεθεί μία λύση. Τώρα για την πόλη, νομίζω ότι σε κάποιες φάσεις και κάποιες ώρες της ημέρας λέμε ότι είναι μια χαμένη υπόθεση, κύριε Πετράκη. Η κίνηση με αυτοκίνητο και περιφερειακά και εντός της πόλης του Ηρακλείου, όπου επιτρέπεται εντός της πόλης, αλλά και περιφερειακά διότι μπλοκάρει το σύμπαν. Υπήρχαν παρεμβάσεις σε κάποια σημεία στην πόλη μέσα και θα πάω στην 62 Μαρτύρων εκεί στο μεγάλο πολυκατάστημα. Το αιώνιο πρόβλημα καθημερινά και στην είσοδο και στην έξοδο. Καταλαβαίνετε που λέω. Στο πολυκατάστημα κάτω στο... Στο Γιώφυρο. Μπράβο. Αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί ένας μικρός κυκλικός κόσμος να σηκώσει τόσο κίνηση. Γιατί τρεις μικροί κυκλικοί μπορούν να σηκώσουν το βάρος στον Άι Γιάννη το Χωστό. Γιατί η είσοδος, όπως μου λένε βάσει του μηνύματος που μου στέλνουν, παρεπιπτόντως μια παραπάνω πληροφορία δίνω κύριε Πετράκη, η είσοδος από την Εθνική για να μπεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη
και να στρίψεις, να βγεις δηλαδή εκεί στην οδό αυτή με τόσες μεγάλες ζημιές που έχει το οδόστρωμα και κινδυνεύεις να πέσεις πάνω σε τείχους, είναι εικόνα και κατάσταση που αρμόζει στο Ηράκλειο του 2023? Το οδόστρωμα δεν είπε να μεταφέρεται καθόλου τώρα. Γιατί αν θέλω πάρα πολύ ειλικρινά, θέλω να βρω κάποιον συναδελφό σας να έρθει με την κάμερα να κάνουμε ένα ρεπορτάζ στο Ηράκλειο. Όχι, κάντε λάθος. Κάντε λάθος, κύριε Πετράκη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση ότι κάνετε λάθος. Δεν χρειάζεστε συνάδελφο, δεν χρειάζεστε εμένα, δεν χρειάζεστε κανέναν από εμάς, διότι τα αναδεικνύουμε συνεχώς. Πρέπει να κάνετε αυτή την πρόσκληση και να είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς τους δημοτικούς και τους περιφερειακούς συμβούλους, αλλά όχι με τα υπηρεσιακά, με τα δικά τους αυτοκίνητα, να μπείτε και με μια κάμερα ή με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου να τους πάτε σε όλους τους δρόμους και να καταγράψουν αυτοί με τα δικά τους αυτοκίνητα πραγματικά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα στο οδόστρωμα. Εμείς τα ξέρουμε, εσείς τα ξέρετε, και πεζοί και οδηγοί αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Τα δικά τους αυτοκίνητα να πάρουν και όχι τα υπηρεσιακά, και κάντε τους γύρω όλο το Ηράκλειο να δείτε τι ωραία που θα αντιδράσουν. Να δείτε πως αντιδρούν οι συνάδελφοί μου καθημερινά που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι δεν παλεύεται αυτό το χάλι μέσα. Σαφέστατα δεν παλεύεται. Δεν είπε κανένα το αντίθετο. Μια υπηρεσία περνάει μετά την άλλη. Μια περνάει η ΔΕΗ, μια περνάει ο Τέμια, περνάει δεν ξέρω ποιο περνάει και τα αφήνουν μπαλώματα και φεύγουν. Λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση να του κάνετε. Θα την κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θα την κάνω γιατί όντω πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εάν πιάσουμε περιοχέ όπω είναι η Θέρεσο. Αν πιάσουμε από πάνω, είναι πάνω από την Ακαδημία στο Μασταμπά. Δηλαδή, ή από τη μεριά. Αν πάρετε το Ατσαλένιο και από τις δύο πλευρές. Ναι, δηλαδή. Όπου και να πας στο Ηράκλειο. Έπρεπε να πω όλο το Ηράκλειο και να μην πω περιοχές. Έτσι, ακριβώς. Νομίζω πως ναι. Δεν πρέπει να πιάνω περιοχές, έπρεπε να πιάσω όλο το Ηράκλειο για να τελειώνει το παραμύθι. Πιστεύω να μας ακούνε κάποιοι και να δρομολογήσουν κάποια πράγματα, γιατί ακούω για χιλιάδες μέτρα ασφαλτόστρωση. Και το μόνο που έχω δει μέσα στο Ηράκλειο είναι σε κάποια στενά δεξιά-αριστερά. Σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Δεν θέλω να πω γιατί και πώς, αλλά έπρεπε τουλάχιστον τις κεντρικές αρτηρίες δεν είναι φτιαγμένες. Κατά την ταπεινή σας την άποψη και ως οδηγός, επειδή επιμένουν από την περιοχή που είναι στον Άι Γέννη το χωστό, αυτά τα οποία γίνονται έτσι όπως είναι οριοθετημένα τα πράγματα, ο κεκλικός στη μέση εκεί στην εκκλησία, το κεκλικό, το οποίο ουσιαστικά είναι τόσο μικρό, αλλά δεν μπορεί κανένας να το τηρήσει. Θα σας πω το εξής. Εκεί η περιοχή θέλει μια βαθιά παρέμβαση. Μέχρι να γίνει όμως αυτή η βαθιά παρέμβαση και να γίνει κάποιος ανισόπεδος κόμβος, εγώ θα προτιμούσα να επανέλθει στην αρχική κατάσταση. Ειλικρινά σας μιλάω, ας είναι και πιο επικίνδυνα το όλο δίκτυο να πάει μέχρι την Φοινικιά, μέχρι τη Μαλάθηση. Να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Νομίζω πως θα απεγκλωβιστεί ο κόσμος πιο εύκολα. Μέχρι να γίνουν, προσέξτε, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Θέλει ανισόπεδο κόμβο η περιοχή, πιστεύω. Μόλις ξεκινήσουν το ΒΟΑΚ να εντάξουν κάποιες μελέτες μέσα οι οποίες θα απεγκλωβίσουν τον κόσμο να φεύγει πιο εύκολα προς Εθνική και προς το Ηράκλειο. Γιατί διαφορετικά το πρόβλημα δεν λύνεται στην περιοχή. Μάλιστα. Και με ένα προγραμματισμό ο οποίος θα είναι μακροπρόθεσμος, σε βάθος πεντηκονταετίας ενδεχόμενα ή λίγο παραπάνω, διότι οι ανάγκες πάντα μεγαλώνουν. Ο κόσμος ο οποίος μετακινείται, οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή, οι επιχειρήσεις οι οποίες ανοίγουν, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει σε αυτή την περιοχή και με την ανάπτυξη που έχει αυτή την ώρα και επιχειρηματικά, αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην αυριανή την συνάντηση. Κρατάμε όλες τις παρατηρήσεις σας. Να σας ευχηθώ καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πετράκη. Καλημέρα, καλημέρα επίσης. Καλημέρα.